συστράτευση όλων των αρχών και φορέων της Πάτρας για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος επιδιώκουν οι σύλλογοι αλλά και οι πολίτες των νοτίων περιοχών της πόλης, οι οποίοι πραγματοποίησαν χθες παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το ΕΡΤ.gr, οι κάτοικοι ζήτησαν να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τη δολοφονία του Θανάση Λαζανά και πρότειναν να συγκροτηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία μαζί με εκπροσώπους των κατοίκων και τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, Κώστα Πλατικώστα, θα ελέγξουν ευνηδιαστικά τις εγκαταστάσεις της Πειραϊκής Πατραϊκής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ακόμη μετανάστες στο χώρο. Αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα και λύση του μεταναστευτικού προβλήματος, οι σύλλογοι και οι κάτοικοι των Ιταιών απειλούν με νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Τη συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων αλλά και των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων πρότεινε χθες ο Δήμαρχος Γιάννης Δημαράς για την αξιοποίηση του θαλασσίου μετόπου της Πάτρας. Η πρόταση του Δημάρχου έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο και η πρώτη συνεδρία της Διαπαραταξιακής Επιτροπής θα γίνει το Σάββατο στις 11 το πρωί. Η Επιτροπή θα κληθεί να καταλήξει σε προσωρινές χρήσεις των χώρων, οι οποίοι παραχωρήθηκαν προσωρινά στο Δήμο Πατρέων από τον ΟΛΠΑ. Από την πλευρά του επικεφαλής της Παράταξης Ενωμένη για την Πάτρα, Δημήτρης Αϊβαλής, πρότεινε και έγινε αποδεκτό από το Δήμαρχο στην Επιτροπή να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου που συνέντεξε μια πολύ αξιόλογη μελέτη για την αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου. Να είμαστε συνεργάσιμοι, να προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερη την πόλη μας και να μας διακατέχει ομαδικότητα και κοινωνικότητα. Αυτά είναι τα μηνύματα που θέλησαν να περάσουν στους φορείς και τους πολίτες, 77 μαθητές δημοτικών σχολείων της Πάτρας που συμμετείχαν στο θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου Παιδών. Σύμφωνα με το ΕΡΤ.gr, οι μικροί μαθητές έδωσαν χθες το πρωί με την παρουσία τους στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Γεωργίου, ξεχωριστή νότα και με τα συνθήματά τους σκόρπισαν αισιοδοξία τους διερχόμενους. Τα αναγραφόμενα συνθήματα σε μπλούζες, πανό και ζωγραφιές απέσπασαν το ενδιαφέρον των διερχόμενων πολιτών, οι οποίοι αποκόπηκαν από τα προβλήματα που προκαλεί η οικονομική κρίση και σκέφτηκαν ότι υπάρχει και άλλη οπτική της ζωής που έχει ως κινητήρια δύναμη τα παιδιά. Τα γραφεία της ΑΛΦΕΛ Μέτωλα Καρναμίας, μετά από σχετική απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, μεταφέρθηκαν στο Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου. Η νέα Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου Ελευθερών Πολιορκημένων 45-30-200 Μεσολόγγι. Ο νέος χώρος παρέχει μία σειρά από πλεονεκτήματα και παραχωρήθηκε μετά από σχετικό αίτημα της ΑΛΦΕΛ με προς τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Μεσολογγίου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς του 8χρονου κοριτσιού από το Αγρίνιο που κατηγορούνται ότι το κακοποίησαν και συνελήφθησαν γι' αυτό το λόγο την περασμένη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον πατέρα του κοριτσιού επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι για να παρουσιάζεται στην αστυνομία, ενώ η υπόθεση παίρνει την πορεία της τακτικής ανάκρισης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το agrinio.press.gr, το 8χρονο κορίτσι προς το παρόν φιλοξενείται σε χώρο οικοτροφείου στο Μεσολόγγι και αναμένεται αύριο να μεταφερθεί στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού Φροντίδα που εδρεύει στα Γιάννενα. Να θυμίσουμε πως το κορίτσι εμφανίστηκε με μόλοπες στο ειδικό σχολείο που πηγαίνει τη Δευτέρα και είπε στους εκπαιδευτικούς πως το χτύπησε ο πατέρας του. Οι υπεύθυνοι του σχολείου ενημέρωσαν την αστυνομία που συνέλαβε τον 64χρονο πατέρα και την 45χρονη μητέρα του κοριτσιού. Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πρώτης Γέννης σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπακτίας και το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ανακύκλωση ΑΕ συνεχίζει το πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αυτό το Σάββατο στην Κεντρική Πλατεία Φαρμακής στην Ναύπακτο με την τοποθέτηση ενός κοντέινερ όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να φέρει τις παλαιές συσκευές του για ανακύκλωση, να ενημερωθεί για τις δράσεις ανακύκλωσης που υλοποιεί ο Σύνδεσμος και να προμηθευτεί δηλώσεις συμμετοχής σε εθελοντική ομάδα δράσεων, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών. Ζωγραφίζω με χαρά είναι ο τίτλος της έκθεσης που θα πραγματοποιήσει αυτό το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Ιουνίου η Σχολή Τέχνης της Φωτεινής Πολύχρονου στην αίθουσα πολιτισμού Ναυπακτία που βρίσκεται στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Όσοι επιθυμούν να θαυμάσουν από κοντά τις δημιουργίες των μικρών και των μεγάλων καλλιτεχνών της πόλης μπορούν να επισκέπτονται την έκθεση από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ το Σάββατο και από τις 10.30 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ την Κυριακή.